δυστυχώς ήταν μία πράξη που δεν είχε κανένα κίνητρο. Το κίνητρο ήταν, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, η πάλη για τη ζωή του από το πουθενά. Με τον 43χρονο Γεωργιανό, δράστη της δολοφονίας του 49χρονου κρατούμενου στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, να αρνείται ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ολοκληρώθηκε η απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων. Είπε ότι ο συγκρατούμενός του του επιτέθηκε πρώτος και ότι το αυτοσχέδιο μαχαίρι που έγινε φωνικό όπλο στα χέρια του δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στο θύμα. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε και νομίζω η δικογραφία προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ότι επρόκειτο όχι για ένα έγκλημα σε έρημη ψυχική κατάσταση, αλλά για ένα έγκλημα που διεπράχθη υπό καθεστώς βρασμού ψυχικής ορμής και σε κάθε περίπτωση ανάρμοση συμπεριφοράς του θύματος. Μάλιστα, ο 43χρονος που το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου φέρεται να κάρφωσε το αυτοσχέδιο μαχαίρι στην καρδιά του 49χρονου στη διάρκεια επεισοδίου στη δεύτερη πτέρυγα της φυλακής, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημάδια στο σώμα του από την πάλη που προηγήθηκε. Ο δικηγόρος του, μάλιστα, ζήτησε από την ανακρίτρια να εξεταστεί από γιατρό προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός του. Δεν είναι εύκολες οι σχέσεις των κρατουμένων μεταξύ τους. Μία ψυμαχία μπορεί να προκαλέσει μία ψυθυμία και η ψυθυμία να φέρει μία στιγμή τέτοια για την οποία θα μετανιώνει κάποιος για ολόκληρη του τη ζωή. Ο κατηγορούμενος σε 2 χρόνια είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης στο Συμβούλιο Εφετών, αφού θα συμπλήρωνε 15 χρόνια φυλάκησης για τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί αν θα παραμείνει στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 ή αν θα μεταχθεί σε άλλη φυλακή.